Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Πώς είσαστε? Ποιοι είσαστε? Καλά είμαστε. Είμαι ο Λεωνίδας. Γεια σου. Είναι ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Λεωνίδα. Και φαντάζομαι θα μας τραγουδήσετε. Θα σας τραγουδήσω εγώ. Εσύ. Ο Άγγελος θα με συνοδεύσει. Λεωνίδα, θα μας τραγουδήσεις κάτι δικό σου, ένα άλλο τραγούδι, κάτι δικό σου. Θα τραγουδήσω κάτι δικό μου σε στίχους και μουσική. Βέβαια, πάντα συμβάλλουν και οι φίλοι, δηλαδή έχει βοηθήσει λίγο και ο Άγγελος και οι πολύ δύο. Ωραία. Λοιπόν, Λεωνίδα, καλή σου επιτυχία, σε ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δυο εργό θεάτης, του εαυτού μου ο κριτής, βαρέθηκα να είμαι. Δε θέλω να'ρθεις να με βρεις, δε θέλω έτσι να με δεις, μα στη ζωή μου μείνε. Το άρωμά σου πάνω μου είναι ακόμα. Να σε ξεχάσω δεν μπορώ κι με λιώμα. Σε κάθε αδύναμη στιγμή είναι η ζωή μου μια κλωστή. Και σαν ψαλίδι η αγκαλιά σου μοιάζει θάνατος. Έλα και δώσε μου εσύ μια χαριστική βολή. Είμαι ένα φίλο που το σκόρπισε ο άνεμος. Στον γκρίζο κόσμο μου εσύ έδωσες χρώμα και ζωή. Ανέστησες το είναι μου. Μα βρέθηκε κάποια στιγμή να σε μακριά μου μοναχή. Κι εγώ δακρύζω ήλιε μου τον εαυτό μου. Πάω να καταστρέψω κι αναρωτιέμαι πως ακόμα θα αντέξω. Σε κάθε αδύναμη στιγμή είναι η ζωή μου μια γλωστή. Και σαν ψαλίδι η αγκαλιά σου μοιάζει θάνατο. Έλα και δώσε μου εσύ κι άλλη χαριστική βολή. Είμαι ένα φίλο που το σκορπίσε ο άνεμος. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Λεωνίδα, μ' άρεσε αυτό που άκουσα. Δεν είναι ότι δεν μ' άρεσε. Και χαίρομαι που εκφράζεσαι και με τη μουσική. Και ήρθε και ο φίλος σου για να σε βοηθήσει. Νιώθω ωστόσο ότι σε σχέση και με το τι έχουμε να δούμε στον επόμενο γύρο, λίγο κάπως θα υστερεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ήταν λίγο πιο φιλικό, παρείστικο, κάπως έτσι. Αυτό είναι, αυτή είναι η ένστασή μου, αν με ρωτάς. Μπορώ. Μη μου πεις τι θα δείξει τον επόμενο γύρο. Στον επόμενο γύρο θα τραγουδάς και θα έχεις και ένα καπέλο και θα βγει και ένας λαγός και ήταν ο Άγγελος που θα βγάζει φωτιές από την κιθάρα. Όχι, απλά έγινε πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβα να στήσω όλη η μπάντα, οπότε το φέραμε σε μια πιο ακουστική βερσιόν. Ναι, έγινε λίγο στο... Ήτανε πολύ... Στο γρήγορο, ναι, αυτό. Αλλά θα κρίθεις από αυτό. Κοίταξε, εδώ στο Ελλάδα έχει ταλέντο, δύο είναι οι δικαιολογίες. Εάν κάτι δεν μας αρέσει πολύ. Η μία είναι έγινε πολύ γρήγορα και η άλλη είναι μόλις έρθουν στον επόμενο γύρο θα γίνουν όλα αυτά που είπε ο Γιώργος, θα βγάζουμε λαγούς. Και αυτά η τρίτη δικαιολογία αυτών που κόβονται και που γυρνούν στο σπίτι τους και ρωτάνε είναι με κόψει μπακοδί. Ήμουνα σίγουρα. Εγώ θέλω μία. Να σου πω. Θέλω μια παράκληση. Θέλω σήμερα αυτή τη γυναικάρα με τα μομ. Ναι. Δεν είναι μομ, παιδί μου. Τι είναι? Είναι ματζέντα. Τι είναι? Ματζέντα και το μιλάμε ατρικά, είναι μοβ. Όχι, όχι. Ματζέντα και ματζέντα. Με φάλε. Τι το ματζέντα, καλέ.
χρώμα είναι το ματζέντα. Το ματζέντα, δηλαδή είχα και εγώ την ίδια περίπτωση. Αν νόμιζα είχε και εγώ ματζέντα, τέτοιο θα μου λέει. Είχα ένα μόβ στυλό στο τραπέζι τραπεζαρία που δεν το έφτανα και ήταν στην και λέω ρε αγάπη μου, δώσε μου λίγο το στυλό το ματζέντα, σε παρακαλώ. Έτσι μιλάμε κι εμείς. Τόσο σούζα την έχεις. Τόσο, τόσο. Σου πιάνει και το στυλό. Λοιπόν. Παιδιά μου, συμφωνώ απόλυτα με το Σάκη. Πάντα όταν κάτι σαν αποτέλεσμα δεν είναι άρτιο, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Οι τρεις πιο βασικοί στο Ελλάδα έχει ταλέντο είναι αυτοί που είπε. Δεν ξέρω να σας πω τι κάνει πετυχημένο ένα τραγούδι για να μας αρέσει, ούτε εσείς το ξέρετε, γιατί όποιος το ξέρει θα ήταν συνταγή και θα το έκανε. Το συγκεκριμένο είναι αυτό που είπε ο Γιώργος. Είναι αδύναμο για την επόμενη φάση. Λεωνίδα μου, δεν θα σου πω ψέματα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει στο μυαλό μου είναι η λέξη ματζέντα. Έλα. Ξέρει κανείς από το κοινό το χρώμα ματζέντα? Πάρτα όλα, όχι ωραία. Τρία άτομα. Εσείς που να ξέρετε, βρε. Η ξαδέρφη της Μαρίας, κάθε εκεί πάνω. Η ξαδέρφη είναι εκεί πάνω που το ξέρει. Όχι, ξέρουν τα κορίτσια. Δεν υπάρχει το ματζέντα. Τι να κάνω, κάνω παρέα με μη μαθείς. Λεωνίδα μου, θα έρθουμε λίγο σε σένα. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Να πούμε ότι έχεις φορέα φωνή, θα ήταν ψέματα. Έχεις καλή φωνή. Το τραγούδι που έγραψες προσωπικά εμένα δεν με άγγιξε. Και μόνο που βέβαια που έχεις την ικανότητα να γράφεις τραγούδια είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν το κάνει ο καθένας. Εγώ δεν έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου. Ούτε ξέρω κάποιον. Ίσως να έχω έναν φίλο ή ένα γνωστό μόνο που να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε θεωρώ ότι έχεις κάποιες ικανότητες που είναι ιδιαίτερες. Αλλά αυτές δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο που να πούμε ότι είσαι ένα ταλέντο που θα πρέπει να περάσει τον επόμενο γύρο. Είσαι ένας καλός τραγουδιστής που με χαρά θα σε άκουγα κάπου σε μια παρέα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Εγώ θα ευχαριστώ πω πολύ. Δεν ξέρω, έχετε ψηφίσει? Όχι. Όχι, θα πω και εγώ με βάση το σκεπτικό. Και εγώ όπως κατάλαβες με αυτά που είπα πριν. Ματζέντα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Λεωνίδα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.